Αρνητικές εξελίξεις μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς απορριπτικές ήταν οι πρώτες τρεις αποφάσεις, οι οποίες αφορούν 10 εργαζόμενους στην περιφέρεια Κρήτης, εκ των οποίων 6 στο Ηράκλειο και 4 στα Χανιά. Εργαζόμενοι βρίσκονται στον αέρα και αναμένεται να βρεθούν σύντομα αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, με τις αρνητικές εξελίξεις να λειτουργούν ως ντόμινο για εκατοντάδες άλλους συμβασιούχους στον νομό Ηρακλείου και ιδιαίτερα στο τομέα της καθαριότητας, οπότε προμηνύονται εκρηκτικές καταστάσεις. Ξεσηκωμός, δίκαιος, μετά από 8 χρόνια παράτασης, θα βρεθούμε πάλι στην ανεργία. Θέλουμε να παραμείνουμε στην εργασία μας, να δουλέψουμε, την αγαπάμε, ό,τι κάνουμε το αγαπάμε. Όλοι είμαστε εδώ πάνω από 200 οικογένειες, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, έχουμε ανάγκη τη δουλειά, δεν θέλουμε να φύγουμε. Αν φύγουμε θα υπάρξουν περισσότερες κινητοποιήσεις, απεργίες. 8 χρόνια παρατασιούχος. Μας κοροϊδεύουν τώρα και 8 χρόνια ότι θα μας κάνουν αορίστου. Ντρέπομαι. Δεν θα ανεχτούμε τουλάχιστον στο Ηράκλειο να πάνε αυτοί οι άνθρωποι που δώσανε όλα αυτά τα χρόνια τον εαυτό τους για να μείνουν όρθια τόσο οι Δήμοι όσο και η Περιφέρεια να πάνε στα σπίτια τους. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι να φύγουμε αθόρυβα, θα φύγουμε με φασαρία, θα φύγουμε με διεκδίκηση, θα φύγουμε και με ό,τι άλλο χρειαστεί. Να δοθεί πολιτική λύση στο ζήτημα των χιλιάδων συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση που διεκδικούν μόνιμη εργασία ώστε να μπει ένα τέλος στο καθεστώς ομοιρίας τους από το 2015. Αυτό τόνισαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι στη διάρκεια συγκέντρωσης και μαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο, το οποίο προκήρυξε 48 ώρια απεργία, η οποία λήγει στις 9 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης. Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Και θεωρώ και καλό τη Δημοτική Αρχή να αποδεχτεί την αγωγή των εργαζομένων, το συνομολογώ. Δεν έχει καμία σχέση με το αποδέχομαι, γιατί ξέρει πολύ καλά η Δημοτική Αρχή ότι όταν αποδέχομαι σημαίνει ότι θέλω τους εργαζόμενους στη δουλειά. Να σταματήσει το παιχνίδι, διότι στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα δεσμευόμαστε ότι δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους ούτε μία μέρα. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πρέπει να βρεθεί οριστική λύση και η λύση θα είναι πολιτική, είτε τώρα είτε και μετά τις εκλογές. Το ιερό δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι διαπραγμάτευτο απέναντι σε μια πολιτική που θέλει τους εργαζόμενους να ανακυκλώνονται στην εργασία και την ανεργία, να είναι διαρκώς όμοιροι. Το παρόν στην κινητοποίηση έδωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕ ΟΤΑ, Νίκος Τράκας, ο οποίος αναφέρθηκε στον ορατό κίνδυνο το Ηράκλειο να βρεθεί αντιμέτωπο με βουνά σκουπιδιών στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, κάνοντας παράλληλα σαφές ότι η Ομοσπονδία και τα πρωτοβάθμια σωματεία θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και είναι η αρχή του ξεσηκωμού. Βλέπετε μέρα με τη μέρα την έλλειψη του προσωπικού. Εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης σε λίγο καιρό θα έχει γίνει σεισμός από τους τουρίστες και οι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα είναι στο σπίτι τους και δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ούτε τα σκουπίδια αλλά ούτε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Εδώ σήμερα δίνουμε την πρώτη απάντηση με 48 ώρια απεργία. Τη Μεγάλη Δευτέρα, η ΠΟΕ ΟΤΑ κάνει απεργιακή κινητοποίηση 24 ώρες για όλους τους εργαζόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ήδη σε ορισμένες γειτονιές του Ηρακλείου η κατάσταση είναι ασφιχτική με τα σκουπίδια, όπως πλησίον του Παγκριτίου Σταδίου, στην περιοχή του Μασταμπά και σε γειτονιές στο κέντρο.